Κάνε switch τη player, γιατί είναι. Κάτσε αλλιώ. Και κάτσε αν δεν κάτσε σωστά στη θέση. Εντάξει, πειράζει. Κοίταξε, έχει περάσει καιρό, θα το ξαναξενίζουμε στον κόσμο, είναι. Ναι. Anyway. Νόμι μου του Γκόμπο Μπάουζερ. Λογικό. Μουλή player one. Ναι, είναι πολύ μελέ. Ο Νίκο. Μάλλον θα έλεγα ο καλύτερο παίκτη τη Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το Μίλι. Γιατί τον Κόμπο. Ναι, βγήκε και το PR. Ναι, βγήκε το PR. Βγήκε στο PR, ο Λάβος έχει πάρει. Ναι, ο Λάβος δεν ήταν πρώτο. Αλλά. Εντάξει. Αλλάζει το πράγμα. Ναι. Όχι, πήρε πρώτο στο σοκ όμω η Κόμπο. Καλά, είναι και μιούτου τώρα. Το σοκ είναι πολύ ελαφρύ. Αν δεν προσέχει, είμαστε στον πιο ελαφρύ και πιο βαρύ χαρακτήρα. Ναι, αυτό. Καλά, και ο Μπάουζερ έχει 7 κινήσεις που σου στέλνουν καλό να ανέβει. Αλλά βλέπουμε πάντως πολύ ωραία κάνει περίσσερο ο Νίκος. Ξέρει να κινιέται λίγο γύρω τον Μπάουζερ να κάνει. Έτσι μεταφέρεται το skill του λίγο πιο εύκολα. Αν δεν παίρνει το σόρτ. Ναι. Αλλά και η Gogo έχει μερικά πολύ καλά ultimate φάνητα. Η Gogo παίζει πιο συχνά ultimate, αλλά δεν παίζει τόσο για να μάθει. Παίζει casual, έτσι. Ναι. Αλλά όχι μαθαίνει, βλέπεις ας πούμε αυτά. Ξέρει τι κάνει, έχει χτυπήσει κι άλλους έτσι. Ναι, ναι, πιστεύω ότι αυτά τα πολύ βασικά ultimate πράγματα που πρέπει να ξέρεις θα ξέρει σίγουρα η Goku, πιστεύω. Ωραία. Α, πάει, θέλει. Αυτό είναι που βλέπεις καμιά φορά στο early level, πάλι για μεγάλα reach, ας πούμε. Ναι, ναι. Που δεν βοηθάει το πράγμα, το στοχίζει, δηλαδή τώρα θα πάει. Θα μπορούσε να πάει χτύπημα, ας πούμε, εντάξει, η Goku δεν πρόλαβε. Το Bowser άντε να πεθάνει με τα Crows, τίποτα. Oh. Ευχαριστούμε στον Περανός 22 για το μισό ευρώ. Είναι μήμα σχεδόν. Έγινε κλάνκ, αλλά επειδή είναι πολύ δυνατότερη κίνηση του Bowser, ναι. Έχει χρόνο να αντιδράσει. Με το εύθρο στον του Bowser. Δεν ήταν καλό DI, γιατί ναι. Σε τόσο ποσοστό μπορείς να αποφύγεις την τελευταία επίθεση. Αλήθεια, δεν το κάνω. Ναι. Τα μη του κόμπος, αλλά αποτέλεσμα. Το καλό είναι. Όχι! Το καλό. Γεια σου, Ρεντίν. Πες μου. Το καλό, λέω, ο Νίκος ξέρει λίγο τα κόμπος, ξέρει τα τέτοια. Πώς θα κάνει κόμπο με Νίκος. Καλά, ειδικά με Bowser. Αλλά για να είναι σχετικά εύκολο να κάνεις. Τον τεράστιο Bowser. Σούπερ βαρύ Bowser. Γενικά είναι πιο απλό να παίζεις τον Bowser και αυτά. Αλλά παίζει αρκετά κόμπο όπως λέω όμως. Αν είναι θέμα εμπειρίας, πες να έχεις παραπάνω γκόμπο αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά το ξέρω. Περιμένουμε ο Νόμι να παίξει καλύτερα, γιατί είναι legacy player. Ναι, ναι. Προς μας. Όπως πιστεύω, στις στιγμές που έχει σημασία, η γκόμπο μπορεί να κάνει καλύτερα convert ή τουλάχιστον κάνει καλύτερα πράγματα σε αντίθεση με τον Νίκο. Π.χ. αυτά τα average που πετυχαίνει πολύ νωρί. Ναι. Που είναι πολύ σημαντικά, πιστεύω, ειδικά σε ένα τέτοιο μάτσα. Αυτό την βοηθάνε πάρα πολύ στο να κάνει ναι, ναι. Ναι. Και να πήρε το κόλλα πολύ νωρί, αν είναι. Ναι, ναι. Το σπανάκι στέλνει. Σπανακόπιτα στέλνει, μιλέ τη φάκη μου. Ναι, αυτό έχει, ο Μιούτου έχει όλα τα δυσυνείς που δεν σε κάνουν, ας πούμε. Δεν το βγάζουν από τα χαμηλά ποσοστά δεν μπορείς να κάνεις ακριβώς κόμμα και τρως σπάνεις. Ναι. Αλλά ένα ωραίο advantage από την Gogo στην αρχή. Ω, αυτό είναι το πολύ κακό DI. Ναι, αυτά πρέπει να τα ξέρει. Ναι, ναι, θα ναι. Τα θες εμπειρία, δε. Όσο λίγα σπέτς και να είσαι. Mm. Έκανε tough guy το Near. Ναι. Ο Νόμι μας, πώς και δεν παίξε μου, φαίνονταν θα πράγμα παιδί. Όχι, ακόμα δύο όμως. Το Stomp εδώ. Στο Stomp, το Grand Pump. Ω, κι άλλο tough guy. Αυτό πρέπει να ξέρεις, με το tough guy δίνει. Πάει πάλι λάθος. Έχουμε θρύ στο καμπογκόπο. Έτσι. Ναι, μάλλον, δεν βλέπω. Αχ, δεν ξέρω πολύ καλά μάτς. Οι δύο κινήσεις τον έφερες 40%. Οκ. Δεν είναι δυνατόν να το γυρίσει ο Νίκος, όπως θέλει. Ναι, απλά πρέπει να παίξει λίγο σωστά για να συνεχίσει τα απάντηση του. Θέλει να κάνει αρκετά outplays, ας πούμε, να κάνει. Να πει τον tough guy να πάει. Να πιστεύω σε τέτοιο επίπεδο να κάνεις λάθη είναι inevitable. Και άμα κάνεις κανένα λάθος στον Bowser θα πεθάνεις πολύ νωρίς. Απλώς εδώ πέρα μπορεί να δούμε και θέμα ψυχολογίας και ρομπότ. Στην Gogo που πρέπει να κάνει ένα read, κάπως να το σκοτώσει λίγο γρήγορα. Το οποίο μετά κάνει snowball στο να χάνει εντελώς το lead.
Αλλά έχει, έχει ακόμα άλλο ένα στόχο, ναι, έχει ναι. πολύ δουλειά ακόμα. Πολύ καλό εκεί πέρα το landing. Ναι, ήταν ωραίο αυτό. Τι το βλέπεις καθόλου σε πιο low level, ας πούμε, να κάνεις ένα στο landing. Δεν θα σου πει σκοτώνει όμως. Ωχ, οκ. Τι υπεράφλητα εκεί πέρα. Οπότε 2-0 είναι που το παίρνει η Παναγωνία. Ήταν σχολή σε όλη το δεύτερο game.